Σε εξέλιξη λοιπόν είναι αυτό το μεγάλο παζάρι με τον Ερντογάν να δηλώνει έτοιμος για διάλογο μπροστά στον κίνδυνο των κυρώσεων. Δείτε τι εκτιμούν αναλυτές για τις εξελίξεις. Έναν Ευρωπαίο ηγέτη φοβάται ο Ερντογάν, τον Εμμανουέλ Μακρόν, για τον οποίο παραπονιέται διαρκώς τη Μέρκελ, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί. Η παρέμβαση της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο ευνηδίασε δυσάρεστα την Τουρκία. Και αυτό όχι μόνο λόγω της στρατιωτικής ισχύως της Γαλλίας, αλλά και της ευρύτερης διπλωματικής της σημασίας. Άρα βεβαίως και φοβάται και δεν θέλει την γαλλική παρουσία στην περιοχή. Η Γαλλία δεν είναι ένας ακόμα από τους 27 εταίρους, αλλά μια πάρα πολύ σημαντική κρίσιμη χώρα. Και νομίζω θα είναι σημαντικός ο ρόλος της εν τέλει για να επιτευχθεί συμφωνία που να ικανοποιεί και την Κύπρο. Η Τουρκία διαθέτει και διπλωματικά όπλα με τα οποία κρατάει χώρες της Ευρώπης στην ενεργειακή εξάρτηση των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ που προμηθεύονται αέριο μέσω Τουρκίας προκειμένου να μην ενισχύσουν τη Ρωσία αλλά και το μεταναστευτικό με το οποίο πιέζει κυρίως την Γερμανία. Υπάρχει η Τουρκία ως εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος σε σχέση με τη Ρωσία. Υπάρχουν τα εκατομμύρια των τουρκικής καταγωγής πολιτών εντός Γερμανίας. Όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο.